Πάμε τώρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη και με τη βοήθεια της κυρίας Κικής Τσακαλδίνη, η οποία είναι ορειβάτρια, θα μεταφερθούμε μέχρι το Everest. Και αυτό γιατί, είναι η πρώτη Ελληνίδα που θα πατήσει την κορυφή του Everest, Ελένη κυρίες και κύριοι. Φιλοξενούμε την κυρία Τσακαλδίμη κοντά μας για να μας πει περισσότερο για αυτό το εγχείρημα, για αυτή την ιδέα η οποία θα υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Καλό σας μεσημέρα προς Έρες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αυτή είναι η επιτυχία μου στο αεροδρόμιο. Μόλις αναχώρησα από Αλεξανδρούπολη και βρίσκομαι στην Αθήνα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και συγκινημένη που ξεκινάω το ταξίδι που τόσο 2 χρόνια το είχα στο μυαλό μου, το προετοίμαζα και εκπαιδευόμουν γι' αυτό και πλέον έρθε η στιγμή να το κάνω και πράξη. Είναι πολύ μεγάλη η απόφαση που πήρατε, κυρία Τσακαλδίνη. Και θέλω να μας πείτε πώς οδηγηθήκατε σε αυτό. Είναι, αλλά πιστεύω ότι όλα γίνονται γιατί με βήμα δεν ξεκίνησα ξανά, μια μέρα. Ναι, και είπα την άλλη, αύριο θα στο Everest. Έχω κάνει προετοιμασία τα τελευταία 2 χρόνια. Έχω εκπαιδευτεί, έχω τελειώσει τις σχολές αναρρίχησης και ορειβασίας από τον νέο Κομωτινή, στον οποίο και ανήκω. Ναι. Έχω δίπλα μου τους πιο έμπειρους ορειβάτες και εκπαιδευτές και στην Αλεξανδρία και στην Ελλάδα και στο Νεπάλ, που θα είναι μαζί μου ο εκπαιδευτής μου, Σατία Μπράτα Ντάμ, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, έχει ανήκει 7 φορές στο Everest. Και θεωρώ ότι όλα, αν είναι καλά και με τον καιρό, θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην κορυφή. Και θα είστε η πρώτη Ελληνίδα. Ναι, βέβαια ο στόχος δεν είναι αυτός. Βέβαια, μακάρι να γίνει και να γίνει και η πρώτη Ελληνίδα, αλλά ο στόχος είναι να βγούμε στο βουνό. Ο στόχος είναι higher than Everest, όπως έχω ονομάσει και το project. Mm-hmm. Το Everest είναι μόνο η αρχή. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι όλα είναι δυνατά στη ζωή και όλα μπορούμε ο άνθρωπος να τα καταφέρει, αρκεί να δουλέψει, να αφοσιωθεί, να εργαστεί σκληρά και να μην το παρατήσει ποτέ τις δυσκολίες. Γιατί ακόμα και εγώ που έχω φτάσει εδώ πέρα που έχω φτάσει, δεν είχα καμία ορειβατική προϋπηρεσία, καμία σχέση με την ορειβασία. Δεν είχα νέο ποτέ σε κανένα βουνό, ούτε καν ψελόφο. Και ξαφνικά μέσα σε 2 χρόνια θα βρεθώ στην ψηλότερη κορυφή. Αλλά όλα αυτά γίνει με πάρα πολύ κόπο και πολλή δουλειά. Έτσι. Άρα, όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, γίνεται, αρκεί να το θέλουμε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Είναι ακριβό το εγχείρημά σας. Είναι ακριβό αυτό που πάτε να κάνετε. Είναι ένα δυστυχώς πάρα πολύ ακριβό εγχείρημα, γιατί η άδεια και μόνο για να περάσει μέσα, για να μπει στο base camp και να ανεβεί στην κορυφή, έστω και να επιχειρήσει να την ανεβεί, απαιτεί πάρα πολλά χρήματα. Αλλά ευτυχώς δεν είμαι μόνο σε αυτό το ταξίδι. Έχω δίπλα μου τους ανθρώπους από το ΤΑΕ του βουνού, οι οποίοι είναι από την Κομωτινή, έτσι ένας επιχειρηματίας την έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καθώς και με τον εξοπλισμό μου που έχω την Denot Face. Και αν δεν ήταν αυτοί άνθρωποι, δεν μπορούσα να κάνω, να καταφέρω τίποτα από όλα αυτά. Και τη στήριξη από τον Ορειβατικό Σύλλογο της Κομωτινής και της Ελληνικής Ομοσπονδίας που είναι μαζί μου και είναι υπό την αιγίδα η αποστολή. Η περιφέρεια επίσης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με υποστηρίζουν. Άρα δεν είστε μόνοι σας. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε εσάς, αλλά είστε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έτσι, έτσι. Εγώ θα κουράζομαι και εσείς θα στηρίζετε. Βεβαίως. Βάλτε μας και εμάς μέσα. Πραγματικά με το οποιοδήποτε δρόμο και σας ευχόμαστε και ό,τι το καλύτερο να πετύχετε. Πολλές ώρες προετοιμασία για να γίνει πράξη αυτό το εγχείρημα. Θέλει πολύ προετοιμασία δυστυχώς, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Και πρέπει να έχεις εμπειρία σε μεγάλα υψόμετρα για να δεις πώς αντιδράει ο οργανισμός σου. Οι συνθήκες είναι απαγορευτικές, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, το οξυγόνο, ο αέρας είναι πολύ λεπτός και μπορεί να πάθεις πνευμονικά, εγκεφαλικά ειδήματα, πρέπει να ξέρεις πώς να ανεβείς, να υπάρχει εμπειρία, τεχνικά να γνωρίζεις ορειβατικές τεχνικές για να μπορέσεις να έχεις την απαραίτητη ασφάλεια, πρέπει να είσαι στην καλύτερη σου φυσική κατάσταση για να μην εξαντληθεί ο οργανισμός και να αντέξει, να ανταπεξέλθει. Ούτως άλλως είναι κάτι τρομερά δύσκολο. Mm-hmm. Ούτως άλλως θα αισθανθείς ότι δεν αντέχεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις άλλο. Απλώς εκείνο το σημείο είναι η φάση που πρέπει να πεις λίγο ακόμα και εκείνο θα κάνει και τη διαφορά. Την ώρα που νομίζεις ότι καταραίεις, θα κάνεις άλλο ένα βήμα περισσότερο. Yes. Αυτό θα σε οδηγήσει στην κορυφή. Είναι το μυαλό που θα σε οδηγήσει και το σώμα σου θα σου λέει κατέβα κάτω, με σκοτώνει. Γιατί ξεκινάτε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή? Γιατί τον Απρίλιο-Μάιο, ο Απρίλιος είναι ουσιαστικά ο μήνας εγκληματισμού, γιατί θέλει μια διαδικασία για να πας εκεί ψηλά, δεν μπορείς να είναι ξαφνικά. Ναι. Γιατί τα αριθμά σου όμως είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και πρέπει να αυξηθούν και να εγκληματιστεί ο οργανισμός σου. Ναι. Απλώς το Μάιο στατιστικά δείχνει ότι ανοίγει λίγο καιρός, λίγο βελτιώνονται οι συνθήκες. Ναι. Και εκεί που είναι εντελώς υπογορευτικές, για κάποιες 2-3 μέρες ανοίγει, σου επιτρέπει να ανεβεί.
Θα προλάβετε σε 2-3 μέρες να κάνετε αυτή τη διαδρομή, μου λέτε δηλαδή. Είναι μια εβδομάδα, ναι. Αλλά θα έχει συμπεριθεί ήδη πάνω στα 7.500 μέτρα. Εκείνες οι δύο μέρες αρκούν για να ανεβείς. Τους άλλους πάνω από τα 7.500 μέτρα που είναι η dead zone, δεν μπορείς να μείνεις πολλές ώρες, γιατί αργά-αργά ο οργανισμός σου σιγά-σιγά σκοτώνεται, αργοπεθαίνει, οπότε πρέπει να είναι πολύ σύντομη η ανάβαση. Μάλλον από τα μαξική υψόμετρα. Έτσι, έτσι. Καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε καλή τύχη και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θέλουν τη δική σας ενέργεια και θα πάνε όλα καλά, ελπίζω. Να είστε καλά, είστε αισιόδοξοι. Επομένως, κάντε πολύ καλή αρχή. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και εσένα που ήρθες σε επαφή με την κυρία Τσακαλδίμη. Οπότε, ακούσαμε, πήραμε μια πρώτη άποψη το τι ακριβώς πάει να κάνει. Πρέπει και η περιφέρεια στο πολύ τσαγανό η κοπέλα και μπράβο της. Και εσένα σου μείνει η περιφέρεια. Ναι. Φαίνεται ότι και στην Αλεξανδρούπολη πάνω δημιουργούν καλές και δυνατές ομάδες και μπράβο τους. Μπράβο τους. Ευχόμαστε ότι το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή για να έρθουμε και πάλι κοντά σας με τον κύριο Μιχάλη Τζελέπη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Μπάζα ναι, άχρηστα όχι. Γρανίτης. Η δραματική αύξηση των στερεών αστικών αποβλήτων αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο επίγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν άμεσα τον πλανήτη και την υγεία μας. Η εταιρεία Γρανίτης δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων, γιατί τα υλικά αυτά, στην πλειονότητά τους, μπορούν να